Τώρα, να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο. Καλησπέρα, κύριε Γενικέ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δημιουργεί πρόβλημα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σας θυμίζω την περίπτωση του Ελληνικού, έτσι. Μιας επένδυσης η οποία θα φέρει πολλά δισεκατομμύρια, θα αυξήσει σημαντικά το ελληνικό, το ΑΕΠ. Και εν πάση περιπτώσει, πώς εξηγείτε, τι κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση που εν τέλει εις βάρος ιστορίας και της ίδιας χώρας είναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς θα σας πω ότι παραμένετε στο πεδίο συζήτηση των εθνικών θεμάτων. Διότι το να έχεις μια δυνατή οπτικοακουστική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα έχει η Τουρκία, και οι τουρκικές τηλεοπτικές σειρές μπαίνουν στα σπίτια εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο, σε πάνω από 120 χώρες, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός τηλεοπτικού προγράμματος παγκοσμίως. Και αυτό δεν είναι μια τυχαία υπόθεση και είναι εθνική υπόθεση. Τη Δευτέρα, λοιπόν, είχαμε ένα κάλεσμα να παρουσιάσουμε το νέο επενδυτικό κίνητρο της επιδότησης οπτικοακουστικής παραγωγής. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε όλη η κοινότητα. Ήταν στελέχη διαφόρων τηλεοπτικών οργανισμών, όπως επίσης και παραγωγοί, σκηνοθέτες, εκτελεστές παραγωγή, ηθοποιοί. Ήρθαν οι άνθρωποι, ήρθε η κοινότητα και πραγματικά για πρώτη φορά αυτό που εισπράξαμε, πέρα από πολύ μεγάλη ευθύνη, είναι ότι πραγματικά αρχίζουν και πιστεύουν ότι η χώρα πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό που λέμε film friendly, πραγματικά ένας φιλικός τόπος εγκατάστασης επενδύσεων οπτικοακουστικών παραγωγών. Δηλαδή επενδύσεις σε έναν πολύ δυναμικό κλάδο, διότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος παγκοσμίως ζητά, υπάρχει τεράστια ζήτηση για κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Είτε από το κινητό σου, είτε από την οθόνη που έχει στο σπίτι σου, είτε από πολλές οθόνες. Αυτή λοιπόν τη ζήτηση, και επειδή η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και αυτό το αίτημα το οποίο ήταν χρόνιο, φέραμε ένα επενδυτικό κίνητρο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό ήδη. Και δύο μέρες αργότερα έρχεται μια απόφαση του ΚΑΣ, η οποία απορρίπτει το BBC, απορρίπτει το AMC, το αμερικάνικο δίκτυο, διότι είναι και αυτό μέσα, απορρίπτει τη λογοτεχνία του Λεκαρέ, απορρίπτει πολύ σοβαρούς Έλληνες εκτελεστές παραγωγούς για μία μέρα γύρισμα, χωρίς, κατά την άποψή μου, να δείξει την απαιτούμενη ευελιξία που χρειαζόμαστε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τι, αυτό το απερίγραπτο, το απίστευτο σκεπτικό που είναι εις βάρος των συμφερόντων της χώρας και της προβολής της, τι επικαλέστηκαν, δηλαδή η φθορά του μνημείου? Δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό. Από ό,τι διάβασα από το ρεπορτάζ, και αυτό είναι το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ, ότι υπήρχε κάποιος από την πλειοψηφία που ανέφερε ότι το σενάριο δεν συνάδει με το χώρο, το οποίο δεν είναι δουλειά των αρχαιολόγων να διαβάζουν σενάρια. Έτσι, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς και το κέντρο κινηματογράφου. Δηλαδή το σενάριο έκανε. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Αλλά αυτό το οποίο είναι, δείχνει αυτή η ιστορία με το BBC, με αυτή την παραγωγή, το lead drummer, ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, ενός βραβευμένου σκηνοθέτη στις Κάνες, είναι ότι η Ελλάδα ακόμη έχει κάποιο δρόμο. Το είχα πει βέβαια και στην παρουσίαση, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση πλέον σε 2-3 ρυθμίσεις, στα εργατικά, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης κινηματογράφησης, διότι πλέον έχουμε οικονομικά κίνητρα να δώσουμε. Μάλιστα. Τώρα. Άρα πλέον το ΚΑΣ, όπως και όλοι οι φορείς, και εμείς βέβαια πρώτα απ' όλα, πρέπει να ανταποκριθούμε. Δηλαδή πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα, όταν λέμε ότι κάτι θα γίνει, πραγματικά να γίνεται. Ναι, αυτή... θα γίνει. Πού θα πάει αυτή η δουλειά όμως με το ΚΑΣ? Ελπίζω να επανεξεταστεί το ζήτημα. Κύριε Κρέτσο, γιατί δημιουργεί προβλήματα εκτός από εσάς, από αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε, σε σοβαρές επενδύσεις, οι οποίες αφαίρουν δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Δεν λέμε να μην προστατέψουμε την κληρονομιά μας. Γι' αυτό το ρόλο υπάρχει το ΚΑΣ. Άλλο αυτό και άλλο να δημιουργήσει προβλήματα όμως στην εικόνα της χώρας. Έχετε δίκιο, διότι το ζήτημα δεν είναι το ΚΑΣ, έχει κάθε λόγο, είναι ο θεματοφύλακας της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως σε όλες τις χώρες που έχουν και εκεί μνημεία. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αρχαιότητες. Κάποιο τρόπο τέλος πάντων βρίσκουν, δεν απογοητεύουν ούτε τους επενδυτές. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι, πρόκειται για μια τηλεοπτική σειρά η οποία προοριζόταν να πάει σε 80 τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως. Σημαίνει τεράστια προβολή και διάχυση πτήσης ομορφιάς που έχουμε ως χώρα και του συγκεκριμένου ναού, όπως η Δόνα στο Αυτή Σούνιο. Η απόφαση είναι τελεσίδικη, δεν μπορεί Όχι, να δεν αλλάξει. Είναι τελεσίδικη. Επαναλαμβάνω, περιμένω και ελπίζω να επανεξεταστεί το ζήτημα σε μια νέα βάση. Αυτό που με προβληματίζει. Και με προβληματίζει, διότι ήδη τρέχει. Σήμερα βγήκε, πήρε αριθμό στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης η προκήρυξη για την επιδότηση των οπτικοακουστικών παραγωγών και υπάρχει ήδη ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος κάνει τα δικά του πλάνα, τα δικά του business plan για να αξιοποιήσει αυτό το μέτρο, το οποίο έχει μόνο
θετικά αποτελέσματα σε όρους απασχόλησης, προβολής, σε όρους αύξησης της τουριστικής κίνησης. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι οι αρμόδιοι φορείς, όπως και το ΚΑΣ, πρέπει να δείχνουν απαιτούμενη ευελιξία. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να κάνετε αυτά τα γυρίσματα για συγκεκριμένους λόγους που άπτονται της προστασίας, που είναι πάνω απ' όλα το μνημείο μας. Από εκεί και πέρα όμως παρέχουμε εναλλακτικές. Ζητάμε να καλύψουν άλλα έξοδα και ανάγκες φύλαξης, προστασίας των μνημείων. Πάντως κάτι γίνεται. Το να βγαίνει μια τέτοια εικόνα ότι η Ελλάδα διώχνει τον BBC, κάνει, πουλάει και παράγει τέτοιου είδους υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι πάρα πολύ έμπειρος στο να διαχειριστεί και τα μνημεία. Αλλά... Νομίζω ότι το σχολιάσατε το θέμα, το κλείνουμε το θέμα εδώ. Να κάνω μια-δύο ερωτήσεις, μιας και σας έχουμε εδώ, κύριε Κρέτσο, για τον ρόλο του ΕΣΟΡΟΥ και για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τις πανελλαδικού χαρακτήρα τηλεοπτικές άδειες μετά τους φακέλους που έχουν κατατεθεί. Πότε περίπου να υπολογίζουμε τα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα του ΕΣΟΡΟΥ καθαρά. Πιστεύω όμως. Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω είναι ότι είμαστε προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Βέβαια προέχει το ΕΣΟΡΟΥ να κάνει αυτό που λέμε την προεπιλογή. Δεν έχουμε διαγωνισμό αυτή τη φορά, διότι είχαμε 7 άδειες να δοθούν και ήρθανε μόνο 6 υποψήφοι. Εάν δεν υπάρχει απόρριψη κάποιου, επομένως ουσιαστικά η προεπιλογή σημαίνει και το ποιοι θα είναι οι επόμενοι αδειοδοτούμενοι σταθμοί εθνικής πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι μια εκκρεμότητα χρόνια, ένα πρόβλημα χρόνιο στον χώρο των media. Ελπίζω να τελειώσει και αυτό ομαλά και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι ακριβώς το πώς η χώρα μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον των διεθνών κινηματογραφιστών και πώς το ελληνικό προϊόν, το τηλεοπτικό, η μυθοπλασία, μπορεί να ταξιδέψει και εκτός Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στο πώς θα ενισχύσουμε όχι μόνο την παραγωγή και τη διανομή και δεν μπορεί την ίδια στιγμή να έρχονται τέτοιου είδους αποφάσεις του ΚΑΣ χωρίς την απαιτούμενη ευελιξία. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει και καλά κάνετε και το πιστεύετε, κύριε Κρέτσο, και εσείς και η κυβέρνηση, γιατί χωρίς επενδύσεις, χωρίς ένα ελεύθερο πλαίσιο διακίνησης ιδεών και χρημάτων σε όλο τον πλανήτη, έτσι και πολύ περισσότερο μέσα στην Ευρώπη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Εσείς προσωπικά συνομιλήσατε με κάποια μέλη του ΚΑΣ ή με την επικεφαλής? Όχι, εγώ δεν μίλησα προσωπικά με μέλη του ΚΑΣ. Εξεπλάγινα από την απόφαση. Δεν ήρθατε σε επικοινωνία, αλλά... δηλαδή ως Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης? Δεν ήρθα σε επικοινωνία, διότι η δουλειά μου δεν είναι να έρχομαι σε επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα. Απλώς είμαι και εγώ πολίτης. Έχουμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο. Θεωρούμε ότι είναι προς όφελος όλων να υπάρχει μια φιλική κουλτούρα μπρος στους κινηματογραφιστές και πρέπει επιτέλους να λυθεί αυτό το ζήτημα της αδειοδότησης όπως το κάνουν όλες οι χώρες. Η Ελλάδα διεκδικεί ένα μερίδιο από την παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μεγαλύτερης προβολής, έχει τεράστιο πολιτιστικό βάθος, δεν είναι τα αρχαία για να τα βλέπουμε μόνο εμείς. Έτσι, πλέον οι σύγχρονες τεχνολογίες δίνουν αυτή τη δυνατότητα της προβολής με πολύ άμεσο τρόπο. Υπάρχουν streaming series κτλ. Επομένως, πρέπει να διαμορφωθούν κάποιοι κανόνες, μια ολοκληρωμένη πολιτική και στο θέμα των αδειοδοτήσεων για κινηματογραφικές λήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και να προχωρήσουμε μπροστά. Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες κινηματογραφιστές και ηθοποιοί που ξέρουν την σκληρή εδώ γραφειοκρατική πραγματικότητα θα τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Οι ξένοι τι λένε? Κοιτάξτε, οι ξένοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι καλές ειδήσεις αυτές. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να είναι ένας κλάδος ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία, τα οπτικά εφέ, τα ηχητικά εφέ, τα computer generated images και όλα αυτά. Όμως δεν πάβει να είναι μία βιομηχανία η οποία ταυτόχρονα λειτουργεί και από στόμα σε στόμα. Κατά το παρελθόν, έτσι στην επαφή μας που είχαμε, γιατί και εμείς ακούσαμε τους παραγωγούς, ακούσαμε τους ανθρώπους του χώρου, δεν προέκυψε αυτή η νομοθεσία και η πρωτοβουλία από το μηδέν. Έχουμε αισθανθεί πάρα πολύ αμήχανα όταν μιλάς για παράδειγμα με τον παραγωγό της ταινίας των 300 και της Μάχης των Τιτάνων ή άλλων παραγωγών που θέλαν να έρθουν στην Ελλάδα αλλά δεν μπόρεσαν, βρήκαν κλειστές πόρτες. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Είναι μια νέα μέρα, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα ανταγωνιστικό επενδυτικό κίνητρο πλέον και πρέπει να προχωρήσει άμεσα και το ζήτημα της αδειοδότησης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γενικέ.